Η γη άνοιξε στα δύο στην έρημο του Ridgecrest στην Καλιφόρνια. Ο νέος σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Καλιφόρνια μόλις μια ημέρα μετά από αυτόν των σχεδόν 6,5 βαθμών. Η νέα σεισμική δόνηση έπληξε και πάλι το Ridgecrest στην άκρη του Εθνικού Πάρκου Death Valley, 202 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Λος Άντζελες, σύμφωνα και με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Η πιθανότητα να έχουμε τουλάχιστον 5 μετασεισμούς την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ μεγάλη. Οι μετασεισμοί αυτοί πιθανότατα να είναι πάνω από 5 βαθμούς και έχουμε σχεδόν 60% πιθανότητες να είναι και πάλι πάνω από 6 βαθμούς. Από τη νέα σεισμική δόνηση προκλήθηκε πυρκαγιά σε ένα κινητό πάρκο στην πόλη. Πολίτες με τα κινητά τους κατέγραψαν τη σεισμική δραστηριότητα, βγαίνοντας έντρομοι στις αυλές των σπιτιών τους. Τα φώτα ενός εστιατορίου κινούνται με τους πελάτες να αποχωρούν τρομοκρατημένοι. Σπίτια άλλαξαν θέση από το δυνατό ταρακούνημα, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούν πως σημειώθηκαν ακόμη και κατολισθήσεις. Περιμέναμε στο ξενοδοχείο μας για το δείπνο και ξαφνικά το δωμάτιο άρχισε να κινείται. Δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι. Ο νεότερος σεισμός είναι ο ισχυρότερος που πλήττει τη Νότια Καλιφόρνια, ύστερα από την δόνηση των 7,1 βαθμών στην έρημο Μοχάβε κοντά σε στρατιωτική βάση το 1999.